Εθελόντρια που προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Κιβωτό του Κόσμου στο Δειμήνι σχεδόν από την πρώτη μέρα που άρχισε να λειτουργεί η συγκεκριμένη δομή, μίλησε σήμερα στην TRT για τις απίστευτες καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Εγώ πηγαίνω χρόνια εκεί πέρα και με τους παιδαγωγούς, αλλά και με τους υπόλοιπους που έρχονται εκεί πέρα, εθελοντές και άλλοι και άλλοι, δεν είδαμε κάτι τέτοιο πράγμα. Τα παιδιά είναι καλά. Σας έχουν κάνει κάποια παράπονα, σας έχουν πει οτιδήποτε τα παιδιά με τα οποία έχετε έρθει σε επαφή? Όχι, ούτε τα έχω δει χτυπημένα, ούτε τα έχω δει που λένε λυπημένα. Εντάξει, θα το μαλώσω στο παιδάκι όταν χρειαστεί. Αλλά όχι έτσι όπως τα ονομάζουμε, κακοποιημένα και χτυπημένα. Η Εθελόντρια εκφράζει την έκπληξή της και για τα όσα καταγγέλλονται αναφορικά στο διαβόητο πράσινο κλουβί. Το κλουβί δεν έχει καμία σχέση με το κλουβί που δείχνουν. Το κλουβί είναι μικρό, δεν είναι τόσο μεγάλο όπως το λένε. Ήθελα άνθρωπος εκεί μέσα, δεν χωράει. Μπορείτε να πάτε να το δείτε. Δεν ξέρω τι σας έχουν πει, τι σας έχουν ονομάσει. Εγώ όταν θα πάω μπορώ να σου το βγάλω φωτογραφία από κοντά το κλουβί και να σου το στείλω. Γιατί λέγονται όλα αυτά όμως, πώς τα εξηγείτε εσείς όλα αυτά? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό τι γίνεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω κι εγώ. Κι εγώ έχω στεναχωρηθεί, αλλά εγώ το ζω. Και την προηγούμενη εβδομάδα, πριν γίνουν αυτά, ήμουνα με τα παιδιά. Συνεχίζετε και πηγαίνετε και προσφέρετε τις υπηρεσίες σας? Βεβαίως, βεβαίως. Πηγαίνω. Και πριν βγουν αυτά, δύο-τρεις μέρες νωρίτερα ήμουνα με τα παιδιά. Ούτε μου ανάφερε κάποιο κάτι, ούτε χτυπημένο. Εγώ πηγαίνω χρόνια. Δεν είδα κάτι που να μη μου αρέσει. Καταλάβατε? Αν έβλεπα κάτι που δεν θα μου άρεσε, δεν θα ξαναπήγαινα. Την ίδια στιγμή στο επίκεντρο της προκαταρτικής έρευνας που διενεργεί η ασφάλεια του Βόλου μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών στην δομή της Κιβωτού του Κόσμου στο Δειμήνι βρίσκεται το περίφημο πράσινο κλουβί όπου σύμφωνα με μαρτυρίες κλειδώνονταν για παραδειγματισμό παιδιά της Κιβωτού. Οι αστυνομικοί αναμένεται να φωτογραφήσουν όλους τους χώρους της δομής ενώ θα πάρουν καταθέσεις από εργαζόμενους και από τα φιλοξενούμενα παιδιά. Όλα αυτά θα γίνουν με απόφαση του αρμόδιου εισαγγελέα που διέταξε νέα προκαταρτική έρευνα μετά τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα. Η ασφάλεια του Βόλου είχε αναλάβει και άλλη προκαταρτική από τον εισαγγελέα ύστερα από καταγγελίες για ξυλοδαρμό τροφίμων. Ωστόσο, τα δεδομένα που προέκυψαν στο μεταξύ και ιδιαίτερα οι σοκαριστικές αναφορές για τιμωρίες στο πράσινο κλουβί ανάγκασαν τον αρμόδιο εισαγγελέα να διατάξει νέα προκαταρτική έρευνα. Η δομή του Βόλου απασχόλησε τις αρχές για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2022, ύστερα από μια μυστηριώδη κλοπή στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Το συμβάν έγινε στις 17 Ιανουαρίου, όταν άγνωστοι παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο και απέσπασαν 30.000 ευρώ σε μετρητά, 16.000 ευρώ σε δωροεπιταγές και χρυσούς σταυρούς. Έπειτα από έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, συνελήφθησαν τότε τρία παιδιά της δομής ηλικίας 16, 17 και 18 ετών, ωστόσο τα μετρητά δεν βρέθηκαν ποτέ. Τον περασμένο Αύγουστο, ένας από τους τρεις τροφίμους της δομής που είχε συλληφθεί για την κλοπή έπεσε σύμφωνα με επίσημη καταγγελία θύμα άγριου ξυλοδαρμού μέσα στη δομή του Δειμηνίου. Ο παιδαγωγός Χρόνης Χλίτσιος έκανε την καταγγελία και ξεκίνησε έρευνα. Οι αστυνομικοί έλαβαν καταθέσεις και διαβίβασαν το υλικό στην εισαγγελία. Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας ζήτησε από την ελληνική αστυνομία να ληφθούν καταθέσεις και από άλλα παιδιά τα οποία στο μεσοδιάστημα είχαν φύγει από τη δομή του Βόλου για άλλα παραρτήματα της Κιβωτού. Τελικά τα παιδιά αυτά έδωσαν κατάθεση στα τοπικά αστυνομικά τμήματα, ο φάκελος συμπληρώθηκε και στάλει ξανά στον εισαγγελέα. Στο μεταξύ, μεσολάβησαν οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για κακοποιητικές συμπεριφορές στην ίδια δομή και έτσι η εισαγγελία και νέα προκαταρτική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος της υπόθεσης περιέχει στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις για ξυλοδαρμό τον περασμένο Αύγουστο. Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Νοεμβρίου η εισαγγελία ζήτησε τη διενέργεια της νέας προκαταρτικής από την ασφάλεια του Βόλου, καθώς και την πραγματοποίηση αυτοψίας στο χώρο της δομής στο Δειμήνι. Συγκεκριμένα, ζήτησε να φωτογραφηθούν όλοι οι χώροι της δομής, τα δωμάτια, το πράσινο κλουβί για το οποίο έχει καταγγελθεί από 8χρονο παιδί ότι το έκλειναν εκεί για ώρες, καθώς και να ληφθούν καταθέσεις από τα ανήλικα φιλεξενόμενα παιδιά σχετικά με το πράσινο κλουβί.